Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σήμερα θα ασχοληθούμε με το φίλτρο αέρα του CRF. Πρωτού ξεκινήσω, σας δείξω ποιο φίλτρο επέλεξα για την κατάσταση, δεν είναι το μαμά. Να δούμε πώς βγαίνει το φίλτρο αέρα στο CRF. Να σκάρω μια βίδα εδώ με ένα Allen νούμερο 5. Προσοχή να μην χάσουμε το κολάρο. Και έπειτα ξεκουμπώνουμε το πλαστικό από πίσω. Εδώ, βλέπετε. Εδώ. Ξεκουμπώνουμε το πλαστικό από εκεί και το τραβάμε προς τα πίσω. Α, αυτό ήτανε. Το φίλτρο αέρα λοιπόν βρίσκεται πίσω από αυτό το κάλυμα, το οποίο έχει 4 βίδες που πρέπει να λύσουμε. Philips, 1, 2, 3 εδώ, 4. Οπότε ας το ξεβιδώσουμε. Αφού λοιπόν ξεβιδώσουμε τις βίδες, τραβάμε το κάλυμα. Και εδώ μέσα είναι το φίλτρο αέρα. Για να βγει το φίλτρο αέρα, ουσιαστικά τραβάμε αυτά τα δύο κλειψάκια. Ένα και ένα δύο και το φίλτρο βγαίνει. Και εδώ είναι η κατάσταση του φίλτρου ύστερα από 5.000 χιλιόμετρα. Μέσα στο φιλτροκούτι δεν έχει περάσει κάτι βέβαια. Το μαμά φίλτρο είναι πάρα πολύ καλό για να κρατάει έξω τα σωματίδια. Αλλά τι γίνεται τώρα, τι προβλήματα υπάρχουν. Το μαμά φίλτρο αυτό εδώ κοστίζει 30 ευρώ. Τιμή εδώ πέρα αντιπροσωπείας, σαρακάκι κτλ. Άλλη επιλογή αντί για αυτό να το αντικαταστήσω ήταν τη High Flow με 15 ευρώ. Εναλλακτικά, αν ήθελα να πάω σε φίλτρο ώστε να το καθαρίζω για να μην το πετάω συνέχεια, έπρεπε να πάρω ή KN ή DNA. Αλλά το πρόβλημα με εκείνα τα φίλτρα είναι ότι σε συνθήκες με πολύ σκόνη πάλι δεν φιλτράρουν καλά από ό,τι λένε, δίστανται οι απόψεις. Και επίσης ότι αν βραχεί, όπως και αυτό εδώ, αν βραχεί, την πάτησες. Οπότε ψάχτηκα στο ίντερνετ και ήθελα να βάλω ένα φίλτρο σφουγγάρι, όπως είναι στα Enduro. Και παρήγγειλα από την Αυστραλία αυτό εδώ. Unifilter. Φίλτρο αέρα 2 σταδίων. Ουσιαστικά αυτό είναι το φίλτρο μέσα και απ' έξω ένα κάλυμα. Και έχω πάρει και δεύτερο κάλυμα κίτρινο, ώστε όταν λερώνεται το ένα, να το βγάζεις και να το ξαναβάζεις. Αυτό τώρα πώς πιάνει μέσα. Επειδή τα υπόλοιπα φίλτρα μπαίνουν όλα σιρταρωτά, αυτό δεν πιάνει σιρταρωτά. Αυτό εδώ το λαστιχένιο το περίβλημα πάει και αγκαλιάζει γύρω-γύρω. Εκεί του είναι το κενό στο φιλτροκούτι. Και λένε ότι είναι λίγο δύσκολο τώρα να μπει αυτό. Θα το δούμε. Γιατί γλιστράει και κάνει και είναι και στενά. Οι οδηγίες λένε να το βγάλει τελείως στο φιλτροκούτι, αλλά αυτό φυσικά δεν γίνεται τώρα. Είναι λίγο ζώρικο. Αλλά για να καταλάβετε μια ιδέα, και εγώ δεν καταλάβαινα μέχρι να το πάρω το φίλτρο, δεν καταλάβαινα πώς μπαίνει. Γιατί έγραφε ότι κάνει σαν ροδέλα, σαν φίτσλα και rubber grommet. Το οποίο σημαίνει ότι μπαίνει στο φιλτροκούτι όπως αυτό εδώ. Εδώ. Αγκαλιάζει το φιλτροκούτι δηλαδή γύρω-γύρω. Οπότε πάμε να το βάλουμε, να δούμε τώρα πόσο εύκολο θα είναι. Πρώτα βέβαια θα καθαρίσουμε το φιλτροκούτι με λίγα μορμάντιλα. Όπου γλιστράει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, να δω πώς θα μπει. Εδώ είναι. Φιλτράκι. Καλό θα ήταν να βγάλουμε το δεύτερο στάδιο, το κάλυμα, με τα βέλκρο, ώστε να είναι πιο εύκολο. Να το. Γι' αυτό λέγεται δύο στάδιων. Ουσιαστικά το πάνω το βγάζεις και το πλένεις και, έχω πάρει κι άλλο ένα καβάτζα και κάτω είναι το φίλτρο. Λοιπόν, καλή πρακτική επίσης να βάζετε λίγο γράσο εδώ γύρω γύρω. Έχω βάλει μια λεπτή στρώση ώστε να ασφαλίζει καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πόσο εύκολο είναι να το βάλουμε. Κι όμως το φίλτρο μπήκε, δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Πάλι καλά που αυτό το υλικό εδώ είναι πολύ μαλακό και ουσιαστικά εγώ το έβαλα ενώ πολλοί λέγανε να το βάλεις πρώτα από τη μέσα μεριά και σιγά σιγά προς τα έξω.
Εγώ απλά το έβαλα από μπροστά όσο περισσότερο μπορούσα και προς το τέλος έβαλα το χέρι μου και το δούλεψα. Να μου πήρε πόσο, 5 λεπτά, κάπου τόσο. Και το τσέκαρα και από μέσα έχει μπει κανονικά το λάστιχο και βλέπετε ότι το λάστιχο αγκαλιάζει γύρω-γύρω-γύρω το άνοιγμα του φιλτροκουτιού. Οπότε δεν περνάει τίποτα. Συν το γράσο που έβαλα μέσα, δεν πάει πουθενά. Οπότε ας βάλουμε και το δεύτερο stage από πάνω, το δεύτερο σφουγγάρι, το οποίο πιάνει με δύο βέλκρο. Έχει ένα βέλκρο πάνω και ένα κάτω. Και εδώ πέρα θα ήταν καλό λίγο γράσο γύρω γύρω στο outer stage, θα το κάνω και αυτό όμως. Οπότε αυτό ήτανε Unifilter. Φιλτράκι το οποίο όταν θα σκονίζεται μπορείς να το βγάζεις, να το πλένεις ή να βάζεις το καβάτζα που έχεις με το δεύτερο κάλυμα. Και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση για όσους πηγαίνουν κυρίως χώμα, γιατί και εγώ ας πούμε το πήρα για να πηγαίνω εκδρομούλες και τελικά μόνο χώμα πηγαίνω. Unifilter σε CRF 250L. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.